Θα πάμε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς και στην αρχή της εκπομπής τι είπα. Σας ρώτησα αν ξέρατε ότι η Μεσαρά έχει τη δική της ορχιδέα. Μία ορχιδέα η οποία παρατηρήθηκε, βλέπουμε τη φωτογραφία, για πρώτη φορά στην περιοχή. Έχει ταυτιστεί με τη Μεσαρά και έχει γίνει γνωστή βέβαια σε όλο τον κόσμο εξαιτίας αυτής της καταγραφής και της παρατήρησης. Καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Μανώλης Αφραθιανάκης, εκπαιδευτικός στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλή χρονιά. Καλά κύριε Νίκο. Ευχαριστώ που αναδεικνύεται για δεύτερη φορά τέτοια θέματα. Ξεχωριστό θέμα. Ευρέως γνωστά. Υποχρέωσή μας. Ξεχωριστό θέμα και αυτά τα θέματα τα έχει αγαπήσει και ο κόσμος. Και καθόλου τυχαία δεν ξεκινάμε την εκπομπή αφήνοντας λίγο στην άκρη την επικαιρότητα προκειμένου να αναδείξουμε αυτά τα ξεχωριστά θέματα. Για βάλτε μας το κλίμα λίγο. Πώς προέκυψε αυτή η ορχιδέα, από πότε, πόσα χρόνια πρέπει να γυρίσουμε πίσω? Ναι, πρέπει να γυρίσουμε πίσω γύρω στα 33 χρόνια, το 1990, όπου δύο ερευνητές, ένας δικός μας εδώ, ο κύριος Αντώνης Αλιμπέρτης και ο Παύλους, νομίζω είναι Γερμανός, βρήκαν, παρατήρησαν σε κάποια περιοχή της Μεσαράς μία μικρή ορχιδέα, από αυτές που μικρή και γενικά στην περιφέρεια της Κρήτης της λέμε και σε άλλες περιοχές με λισάκια. Αυτή λοιπόν έκανε εντύπωση στους δύο αυτούς ερευνητές αυτή η ορχιδέα, γιατί ήταν τόσο πρώιμη η άνθησή της, ας πούμε από το Δεκέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες ξεκινάνε πολύ αργότερα, και μετά από σχετική μελέτη που έκαναν είδαν ότι η ορχιδέα αυτή αποτελεί ένα καινούριο είδος για την επιστήμη. Της έδωσαν λοιπόν το όνομα όφρης. Όφρης είναι οι όφριες, είναι το γένος ας πούμε των ορχιδέων αυτών. Της έδωσαν το όνομα της Μεσαράς από που παρατηρήθηκε. Και έτσι είναι σε όλο τον κόσμο σήμερα γνωστή με αυτό το όνομα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Μετά, να ξέρετε ότι η βοτανική γενικά είναι μια ζωντανή ας πούμε, επιστήμη, γιατί ανατρέπονται, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν πράγματα για τα φυτά. Η ορχιδέα αυτή αργότερα βρέθηκε και σε νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και λίγο στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό όμως δεν πάβει να την κάνει ξεχωριστή και σημαντική για τη χλωρίδα της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Είναι αυτή η ξεχωριστή θεματική προσέγγιση μιας περιοχής και βέβαια τα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή την ταύτιση, συγκεκριμένα της Μεσαράς, με αυτό το είδος ορχιδέας. Δηλαδή η Μεσαρά θα ακουστεί φαντάζομαι σε μέλη επιστημονικής κοινότητας που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα είδη. Ακριβώς, ναι. Και βέβαια εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει μόνο τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, δηλαδή καθαρά οι επιστήμονες και οι ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των φυτών αυτών, να γνωρίζουν και να τα παρατηρούν, ακόμα και να τα μελετάνε. Εγώ σαν εκπαιδευτικός θεωρώ ότι αυτά τα θέματα πρέπει να μπουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πολύ σημαντικό, έχετε δίκιο. Περιοχής, βέβαια. Να μάθουν για τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου τους. Να μάθουν ότι είναι κομμάτι του πολιτισμού τους. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω έτσι από την εκπομπή σας, με αναφορά σε αυτό το σπάνιο και ιδιαίτερο. Μάλιστα, φυτό. Μάλιστα. Κύριε Αφραθιανάκη, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε να βγάλουμε ακόμα. Να πω μόνο έτσι βέβαια. Ένα ενδιαφέρον σημείο. Εννοείται, πείτε μας. Να πω ότι η μικρούλα, γενικά οι ορχιδέες, τα άνθη τους μιμούνται τις θηλυκές μέλισσες. Οπότε τα αρσενικά έντομα, νομίζοντας ότι το άνθος της ορχιδέας είναι το θηλυκό μελισσάκι, προσπαθώντας να έρθουν σε σεξουαλική επαφή μαζί τους, παίρνουν γύρι από το άνθος αυτό, ναι, και το ναι, μεταφέρουν ναι. Σε άλλα άνθη και έτσι επιτυχάνει τη γονιμοποίηση. Και ειδικά στις όφριες, αυτή που συζητάμε τώρα, το θηλυκό, το άνθος αυτό μιμείται θηλυκή αγριομέλισσα. Οπότε και ξέρετε τώρα, απάτηση εντός εισαγωγικό που ναι. Διαιωνίζει το είδος αυτό. Μου δώσατε μια όμορφη πάσα, καθώς σε συνέχεια της εκπομπής έχουμε και το πρώτο εμβόλιο για μέλισσες
προκειμένου να αντιμετωπιστεί τέλεια. Και το πιο σημαντικό βακτήριο, την πιο σημαντική απειλή. Οπότε οι μέλισσες, έτσι, μπράβο. Τα φυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις μέλισσες και πρέπει σωστά. Το να προστατέψουμε τα φυτά, προστατεύουμε και πολλά πράγματα που... Στο τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7, θα ασχοληθούμε στο πρώτο εμβόλιο για μέλισσες. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.